Γεια σας, ονομάζομαι Αντώνιος Βεντούρης και στα πλαίσια του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας που διδάσκει ο κ. Μινάς Δασυγέννης στο Τμήμα Μηχανικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ξεκινάμε λοιπόν με το 7ο εργαστηριακό φυλάδιο, το οποίο έχει σαν σκοπό προγραμματισμό συστήματος με διαμοιραζόμενη μνήμη με τη χρήση του OpenMP και υβριδικό προγραμματισμό, δηλαδή OpenMP και OpenMPI. Αυτό το εργαστηριακό φυλάδιο έχει 4 ερωτήσεις και 6 ασκήσεις και ξεκινάμε. Πρώτο παραδοτέο, σε ένα, είναι να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα με όνομα σε ένα.σε χρησιμοποιώντας τις ρουτίνες συστήματος που θα εκτυπώνουν τα παρακάτω. Number of processors, number of threads, max threads, in parallel, dynamic threads enabled, nested parallelism supported. Λοιπόν, συνδέομαστε στο σύστημα, στο μηχάνημά μας. Μπαίνουμε ως Open User. Μπαίνουμε στο φάκελο /lab. Δημιουργούμε το φάκελο 07. Μπαίνουμε μέσα και δημιουργούμε το σένα.σε. Και θα κάνουμε αυτά που μας ζητάει. Λοιπόν, αυτά καταρχάς προέρχονται από βασικές συναρτήσεις του OpenMP, τις οποίες είτε θα πρέπει να τις ψάξουμε στο ίντερνετ είτε στη σελίδα του OpenMP. Λοιπόν, ξεκινάμε. Βάζουμε τις κατάλληλες βιβλιοθήκες. Ωραία. Ορίζουμε τους πυρήνες, τα threads, max threads, in parallel, dynamic και nested. Λοιπόν, και έχουμε pragma omp parallel και οι cores, συνάρτηση για τους πυρήνες, είναι omp get num prox. Για τα threads είναι omp get num threads, για τα max threads είναι omp get max threads, για το in parallel είναι η omp in parallel, στην οποία ορίζουμε ως 0 το fail και ως 1 το success. Για το dynamic είναι omp get dynamic και για το nested είναι omp get nested. Αντίστοιχα για το dynamic και το nested ορίζουμε ως 0 το fail και ως 1 το success. Κλείνουμε λοιπόν το πράγμα close και τώρα πάμε στις εκτυπώσεις. Number of processors, number of threads, max threads, in parallel μετά dynamic threads enabled Πολύ ωραία. Βάζουμε το return, το κλείνουμε, το κάνουμε compile
μας επιστρέφεται number of processor 2, threads 1, max threads 2, in parallel 0, που σημαίνει ότι δεν υποστηρίζεται, όπως επίσης ούτε το dynamic threads, ούτε το nested parallelism. Είναι οι πληροφορίες του συστήματος που χρησιμοποιούμε λοιπόν. Περνάμε λοιπόν στον διαμοιρασμό της εργασίας. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα σε 2.se, το οποίο αρχικοποιούμε 3 πίνακες 50 θέσεων, όπως ορίζονται μέσα στο εργαστηριακό φυλάδιο, με 3 μαθηματικές πράξεις. Αρχικά να εμφανίσει το συνολικό αριθμό των threads που δημιουργούνται, στη συνέχεια να γίνουν 2 section, στα οποία το πρώτο να εκτελείται μια συγκεκριμένη πράξη που φαίνεται μέσα και να εμφανίσει τον πίνακα C, και το δεύτερο να εκτελεί μια άλλη πράξη και να εμφανίσει τον αντίστοιχο πίνακα. Επίσης, να εμφανίσει το αριθμό του thread που μπαίνει σε κάθε section. Πάμε λοιπόν στο σε 2. Ορίζουμε τις βιβλιοθήκες μας. Ωραία, ξεκινάμε, ορίζουμε το μετρητή μας, τα threads, ορίζουμε τους πίνακες. Ωραία. Ανοίγουμε δομή πράγμα. OMP. Parallel. Και λέμε for i ίσον με το 0. I μικρότερο του 50. I συν συν. Ορίζουμε, αρχικοποιούμε μάλλον τους πίνακες όπως μας δίνεται μέσα από το εργαστηριακό φυλάδιο. Για το α είναι i επί 1,5. Για το β είναι i συν 22,35 και για τον sem είναι dj ίσον με το 0. Κλείνει for και παίρνουμε και τον αριθμό των threads. OMP get threads. Κλείνει και το πράγμα close. Στη συνέχεια εκτυπώνουμε επί της 100D ότι δημιουργήθηκαν τόσα threads. Πολύ ωραία. Ανοίγουμε μια δεύτερη δομή πράγμα για να δημιουργήσουμε τα sections. Ξεκινάμε την πρώτη, πράγμα OMP section. Τι να μας κάνει πρώτη? Μας λέει μέσα στο εργαστηριακό φυλάδιο ότι θέλουμε να κάνει πρώτη. Παίρνουμε τα threads, OMP, get num threads. Printf, section 1, has τόσα threads. Ωραία. Printf λέμε ο πίνακας C. Λοιπόν, for i ίσον με το 0, i μικρότερο του 50, i συν συν, σε του y είναι α του y συν β του y και εκτυπώνουμε επί της 100f σε του y. Κλείνει το for, κλείνει και το πρώτο section και ανοίγουμε το δεύτερο section. Πολύ ωραία. Παίρνουμε πάλι τον αριθμό των threads. Λέμε ότι το section 2 έχει τόσα threads. Πολύ ωραία. Λέμε ο πίνακας D ξεκινάμε τη for i ίσον με το 0, i μικρότερο του 50, i συν συν, ο πίνακας D είναι α του y επί β του y.
Εκτυπώνουμε και τον πίνακα επί της 100F D του Y. Κλείνει for. Κλείνει το section. Κλείνει η δομή για τα sections γενικότερα. Συνάρτηση επιστροφής. Και τελειώσαμε. Κάνουμε compile και το σε2.σε και βλέπουμε ότι παίρνουμε τα σωστά αποτελέσματα. Λέει ότι το section 0 δημιουργήθηκαν αρχικά 2 threads. Το section 2 έχει 2 threads, εμφανίζει τον πίνακα D. Το section 1 έχει επίσης 2 threads, εμφανίζει τον πίνακα C. Ωραιότατα. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Περνάμε στα fix bugs. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο εμφανίζει λάθος αποτέλεσμα. Να βρούμε το λάθος και να το διορθώσουμε και να επιβεβαιώσουμε την ορθή λειτουργία. Και σαν πρώτο παραδοτέο είναι το, σαν θεωρητικό παραδοτέο είναι το screenshot της εκτέλεσης. Ονομάζουμε σε 3 το αρχείο. Το καθαρογράφουμε. Υπάρχει μέσα στο εργαστηριακό φυλάδιο, οπότε στην ουσία είναι copy paste και μετά θα πρέπει να βρούμε το λάθος. Ωραία. Περνάμε και στη main. Ωραία, για να το κάνουμε compile να δούμε τι γίνεται. Μας λέει ότι στη συνάρτηση calc error reduction variable sum is private in outer context. Ανοίγουμε λοιπόν το πρόγραμμα, το σε3.σε, και τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να το διορθώσουμε εμείς αυτό.
αυτό που πρέπει να κάνουμε, εφόσον μας λέει ότι είναι private, να διορθώσουμε από αυτό το πράγμα clause, το shared, και να μείνει σκέτο πράγμα OMP parallel. Το κάνουμε compile, πάλι βλέπουμε ότι μας δίνει ακριβώς το ίδιο. Σε πρώτη φάση κάνουμε αυτό. Αρχικά το πρώτο ήταν να σβήσουμε αυτό, και αυτό που ξεχάσαμε ποιο ήταν, εδώ πέρα, να πούμε ότι το sum θα είναι ίσον με calc. Και αυτό να είναι εδώ. Και νομίζω πως τώρα θα είμαστε εντάξει. Όχι. Για να δούμε. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, στη main έχουμε ορίσει το iota και το sum. Κάνουμε τη for. Λέμε ότι το sum είναι 0, 0. Βάζουμε πράγμα με πει parallel. Λέμε ότι το sum είναι ίσο με calc. Και το εκτυπώνουμε το sum. Για να δούμε μέσα στη συνάρτηση τώρα τι γίνεται. Έχουμε ορίσει τη συνάρτηση του OpenMP. Το STDIO, STDLib, το NEOT είναι 100. Τους πίνακες A, B. Αυτό που δεν κάναμε είναι να ορίσουμε το sum ως global μεταβλητή. Εδώ. Και λογικά τώρα θα είμαστε εντάξει. Ξεκολουθούμε να μην είμαστε εντάξει. Τι άλλο είναι. Float calc. Έχουμε το iota, το τι. Α, ναι, φυσικά. Να το ξεδηλώσουμε από εδώ μέσα, εφόσον το κάναμε global, δεν υπάρχει λόγος. Είναι δηλωμένο. Ωραία. Σε 3 και παίρνουμε το άθροισμα. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Για να το δούμε λίγο και σαν πρόγραμμα. Α του γιότ επί β του γιότ. Ωραία. Σωστά. Να δούμε αν έχουμε ξεχάσει κάτι. Για να κάνουμε και αυτή την αλλαγή. Τα ίδια μας βγάζει. Οπότε είμαστε OK. Ωραία. Ωραία. Αυτό δεν χρειάζεται. Φάλλος θα το ορίζουμε κάτω. Τι είναι 0, 0. Παίρνει εδώ μέσα, παίρνει το sum, είναι sum ίσον. Ας δούμε μήπως δεν το παίρνει σωστά. Αν και δεν νομίζω. Α του γιότ επί β του γιότ. Το α του γιότ είναι ίσον με β του γιότ σε 0, 0 επί γιότα. Το sum είναι 0, 0. Πράγμα επί parallel. Το sum είναι ίσον με το calc. Η printf και είμαστε εντάξει. Πολύ ωραία. Δίνουμε λοιπόν και το screenshot και έχουμε τελειώσει και με αυτό. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο fix bug, που είναι να διορθώσουμε το segmentation fault που βγάζει το παρακάτω πρόγραμμα και να το διορθώσουμε. Λοιπόν, δημιουργούμε το πρόγραμμα σε 4.se, κάνουμε copy-paste τον κώδικα που μας έχει από κάτω και σαν α2 παραδοτέ έχουμε το screenshot της εκτέλεσης ότι όλα τρέχουν ομοιόμορφα. Λοιπόν, ξεκινάμε.
πράγμα. Τώρα στην ουσία τι κάνουμε, όπως λέγεται το αρχείο, το πρόγραμμα άλλο, fork a team of threads with explicit variable scoping. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Οπότε πράγμα, OMP. Γιατί κόλλησε τώρα. Για να το δούμε λίγο. Τι έγινε. Εντάξει, ξεκόλλησε. Πράγμα OMP λοιπόν, parallel shared number of threads. Private I, J, T, A. Ανοίγουμε το close και λέμε, παίρνουμε το thread ID ή αλλιώς το TID. TIDition OMP get thread num. Του λέμε, εάν είσαι το master thread, number of threads ίσον OMP get num threads, printf number of threads ίσον επί της 100D n threads. Κλείνει if, εκτυπώνουμε thread επί της 100D starting. Και αυτό είναι το TID. Θα εκτυπώσουμε. Ωραία. Κλείνει. Στη συνέχεια λοιπόν, λέμε ότι το κάθε thread δουλεύει στο δικό του προσωπικό χώρο του πίνακα. Λέμε λοιπόν for I ίσο με το 0, I μικρότερο του νη, I συν συν, μετά for J ίσο με το 0, J μικρότερο του νη, J συν συν, α του Y, J είναι ίσο με TID, συν I, συν J. Και για επιβεβαίωση, κλείνουμε καταρχάς τις for και στο τέλος printf thread tade done last element ίσον επί της 100f slash n tid, alpha του n-1 μείον 1 n μείον n. Κλείνει αυτό. Κλείνουμε και το πράγμα close και κλείνουμε και τη main. Ωραία. Οπότε στο τέλος όλα τα threads έχουν κάνει join με το master thread και disband. Για να δούμε τι προβλήματα θα μας βγάλει. Αλλά φαντάζομαι πως έλεγε η Forster, θα μας βγει segmentation fault. Core dump. Ωραία. Για να δούμε τι γίνεται σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, σαν πρώτη σκέψη θα ήταν να αφήσουμε τον πίνακα α ως global. Να φύγει από εδώ. Οπότε, εφόσον είναι global, οι μεταβλητές να μείνουν η share, δηλαδή να μείνουν ότι είναι το n threads, το number of threads και private το ij, tid και a. Τα υπόλοιπα να είναι κανονικά. Να δοκιμάσουμε να διώξουμε αυτά εδώ. Ωραία.
να παίρνουμε το TID, να λέμε ότι αν το TID είναι 0 τότε πες ότι το number of threads είναι τόσο, να εκτυπώνει το τάδε thread ξεκινάει, να κάνει τις δύο for, το αj είναι tj, στο τέλος να εκτυπώνει και τα υπόλοιπα, να βάλουμε και το return 0 και για να δοκιμάσουμε τώρα τι γίνεται. Βλέπουμε ότι όντως θα δουλέψει. Το έχουμε ένα thread, το μηδενικό λοιπόν ή αλλιώς το πρώτο ξεκινάει, τελειώνει και το τελευταίο στοιχείο είναι το 2094. Ουσιαστικά λοιπόν τι κάναμε σε αυτό το πρόγραμμα. Να πούμε ότι το πρόγραμμα του Segmentation of All είχε να κάνει με το μέγεθος του σωρού, το λεγόμενο stack size. Το κώδικα του παραδείγματος ήθελε 16 MB για το κάθε thread. Για ασφάλεια, εμείς θα έπρεπε να το θέσουμε παραπάνω. Και αυτό γίνεται με αρκετούς τρόπους. Είτε να βάλουμε ότι το limit του stack size είναι unlimited, είτε να κάνουμε export και να αλλάξουμε τη μεταβλητή περιβάλλοντος, ή την MP stack size ή την KMP stack size σε μεγαλύτερο. Και γινόταν για τη συνέχεια, έγραφε πάνω στον πίνακα και γι' αυτό τον ορίσαμε double, να γράφει κάθε φορά ξεχωριστά, δηλαδή να γίνεται αναπλήρωση και να μας τον βγάζει σωστά. Έτσι λοιπόν επιδιορθώθηκε και αυτό το πρόβλημα. Συνεχίζουμε λοιπόν, περνάμε στον πολλαπλασιασμό πίνακα με διάνυσμα. Τώρα να κατασκευάσουμε το πρόγραμμα σε 5serial.se, το οποίο υπολογίζει το γινόμενο ενός πίνακα με ένα διάνυσμα σηριακά. Τι μας λέει? Ο πίνακας θα είναι 10 επινή στοιχείων διαστάσεις και το διάνυσμα νη θέσεων. Τοποθετεί στην πρώτη γραμμή την εντολή define n5. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ορίζουμε τον i5 Το πρόγραμμα θα ζητά από τον χρήστη λοιπόν να πληκτρολογήσει νέα κέρυες τιμές για το διάνυσμα. Να δημιουργήσει τη συνάρτηση Initialize Array from File, στην οποία θα τοποθετούνται αρχικές τιμές στον πίνακα, οι οποίες θα διαβάζονται από ένα αρχείο με όνομα array.dat. Θα υπάρχει κλίση της συνάρτησης print results, η οποία θα εκτυπώνει τον πίνακα, το διάνυσμα και το τελικό αποτέλεσμα. Η θεωρητική ερώτηση α3 είναι να χρονομετρήσουμε το σηριακό πρόγραμμα. Το παραδοτέο σε 5 είναι να αντιγράψουμε το προηγούμενο αρχείο στο σε5.se για να το τροποποιήσουμε ώστε να γίνει παράλληλο. Και στη συνέχεια το α4 να χρονομετρήσουμε το παράλληλο πρόγραμμα. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Ξεκινάμε λοιπόν να κατασκευάσουμε το σηριακό, συγγνώμη. Λοιπόν, και φυσικά να μετρήσουμε και το χρόνο. Ερχόμαστε. Βάζουμε και την OMP για να μετρήσουμε το χρόνο. Ερχόμαστε τώρα εδώ. Είπαμε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα αρχείο από το οποίο να παίρνει τις τιμές για να εκχωρούνται στον πίνακα. Οπότε θα δημιουργήσουμε πρώτα αυτό το αρχείο, το αποθηκεύουμε αυτό. Ωραία. Θα δημιουργήσουμε το values.dat. Αρκεί να μας ανοίξει. Ωραία. Ξεκινάμε και δίνουμε τη μεσαιόδος από το 1 μέχρι το 50, εφόσον είπαμε ότι θα είναι 10 επί νη, όπου νη το 5. Λοιπόν, 1, 2. Όπα. Πληκτρολόγησα κάτι λάθος.
Πολύ ωραία, το αποθηκεύουμε. Περιμένουμε γιατί λίγο κολλάει το virtual machine. Ωραία. Έτοιμο λοιπόν το αρχείο για να το δούμε κιόλας. Την εντάξει. Είναι τιμές από το 1 μέχρι το 50. Πάρα πολύ ωραία. Ανοίγουμε τώρα το C5 Serial. Έχουμε εδώ και συνεχίζουμε. Θα πρέπει να ορίσουμε και τις δύο συναρτήσεις που μας ζητήθηκαν. Την Initialize Array From File. Φυσικά θα έχει σαν παράμετρο τον πίνακα 10 ni και την συνάρτηση print results θα έχει τον πίνακα α, τον πίνακα β που είναι το διάνυσμα και το αποτέλεσμα θα είναι ένας πίνακας 10 θέσεων. Λοιπόν, ορίζουμε τους πίνακές μας. 10, νι, 2, νι, τους μετρητές μας και το mal 10. Ορίζουμε τα start και total για το χρόνο. Βάζουμε το start και λέμε ότι είναι OMP και W time. Συγγνώμη. Ξεκινάμε και λέμε ότι το mal 0 θα είναι ίσο με το 0, το 0 στοιχείο του πίνακα mal, και λέμε for a ίσο με το 0, a μικρότερο του ni i sin sin, printf give number, εδώ είναι να δώσουμε αριθμούς στο διάνυσμα, scanf επί της 100D και β του γιο του. Clean for. Καλούμε την initialize array from file με παράμετρο το α για να γεμίσει τον πίνακα α, την οποία βέβαια θα γράψουμε στη συνέχεια. Μετά λέμε for i ίσον με το 0, i μικρότερο του 10, I sin sin. Μετά for j ίσο με το 0, j μικρότερο του n, j sin sin. Λέμε ότι το mal του j είναι sin ίσον α του j j επί β του j. Κλείνουν οι δύο for. Καλούμε την print results με παραμέτρους το a, το b και το mal. Λέμε ότι το total είναι OMP get w time clean start. Εκτυπώνουμε το συνολικό χρόνο επί της 100F. Μπορούμε να το βάλουμε LF σε περίπτωση για να είμαστε σίγουροι, επειδή είναι double, να τον βάλουμε long f. Δεν μας προβληματίζει αυτό και f να το αφήναμε σωστό θα ήταν. Απλά για τυπικούς λόγους, αν το θέλετε έτσι. Στη συνέχεια έχουμε το return 0, clean main και πάμε να γράψουμε τις συναρτήσεις. Την initialize array from file με παραμέτρους τα int a 10 ni και ξεκινάμε. Χρησιμοποιούμε δύο μετρητές, int i, j. Δημιουργούμε ένα δίκτυο τύπου file ονόματος file και λέμε file είναι fopen, ότι άνοιξε δηλαδή το αρχείο values file, κόμμα, ότι είναι μόνο για διάβασμα. Αυτό το values file πώς θα το ορίσουμε? Θα πάμε πάνω στις δηλώσεις που έχουμε κάνει, στα include και define και θα πούμε define values file, ότι είναι το αρχείο values.dat. Ωραία. Και ερχόμαστε να το πάμε ότι είναι μόνο για διάβασμα. Πολύ ωραία. Τώρα ελέγχουμε το άνοιγμα του αρχείου. Θα πούμε if
διάφορο του file συνάρτηση λάθος p error error opening file και καλούμε τη συνάρτηση exit 1 κλείνει if. Μετά χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση memset το παραμέτρο a 0 και το μέγεθος του πίνακα α. Λέμε όσο δεν έχουμε φτάσει στο τέλος του αρχείου for i ίσον με το 0 i μικρότερο του 10 i συν συν και for j ίσον με το 0 j μικρότερο του νη j συν συν f scanf από το αρχείο ένα ανακέραιο να μπει στο α του ι κόμμα j. Εδώ πρέπει να κλείσει, εδώ να μπει ερωτηματικό. Κλείνει for αυτή, κλείνει αυτή, κλείνει και while και στο τέλος κάνουμε fclose file για να κλείσουμε το αρχείο. Πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε και με την τελευταία συνάρτηση που είναι η void print results με παραμέτρους α 10 νη β νη ο οποίος είναι και αυτός int. Ωραία, και int mal 10. Ξεκινάμε. Οι μετρητές i, j. Λέμε printf first array for i ίσο με το 0 i μικρότερο του 10 i συν συν for j ίσο με το 0 j μικρότερο του νη j συν συν printf επί της 100 d slash n α του y j. Κλείνει αυτή η for, κλείνει και η άλλη. Μετά για το διάνυσμα for i ίσο με το 0 i μικρότερο του νη i συν συν printf επί της 100 d β του y. Κλείνει και αυτή η for και printf result for i ίσο με το 0 i μικρότερο του 10 i συν συν printf επί της 100 d. Ωραία, mal του y. Κλείνει for, κλείνει και η συνάρτηση. Κάνουμε compile το πρόγραμμα. Έχουμε κάποια λαθάκια. Λοιπόν, για να δούμε, στην initialize array from file, incompatible declaration of built-in function memset. Ωραία. Έχουμε ξεχάσει να δηλώσουμε το d. Στη γραμμή 49 και two few arguments για την f scan f. Για να δούμε. 49. 49. Α, ναι. Όντως. Για να δούμε. Είναι file. Ναι, φυσικά, φυσικά. Όντως. Έχουμε δώσει λάθη. Αρχικά αυτό. Για να δούμε. Και τώρα μας πετάει μόνο λάθος για την memset. Τι μπορεί να φταίει για αυτό. Έχουμε βάλει την nested.io, την nested.lib. Ναι, μας την έχει βγάλει γιατί δεν έχουμε βάλει τη βιβλιοθήκη των string. String.h. Σωστά.
Το ξέχασα αυτό. Δίνουμε έναν αριθμό, ας πούμε το 2. Μας βγάζει κάποια λαθάκια, τα οποία... Όπα, ναι, έδωσα εγώ λάθος, γι' αυτό δεν μας τα έβγαλε σωστά. Δεν πάτησα το σωστό νούμερο. Δίνουμε 2, 3, 4, 5 και 1. Παίρνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Βλέπουμε ότι μας εμφανίζει τον πρώτο πίνακα που είναι από το 1 μέχρι το 50 πολύ σωστά. Μας εμφανίζει το διάτσαμ που δώσαμε, 2, 3, 4, 5 και 1 και μας δίνει και τα αντίστοιχα αποτελέσματα συν το συνολικό χρόνο. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε κάναμε το α3 θεωρητικό ερώτημα, να μετρήσουμε το χρόνο, να το. Και τώρα θα περάσουμε στο C5, που είναι πρακτικά να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα παράλληλο. Θα κάνουμε λοιπόν cp5serial.se στο c5.se. Ανοίγουμε το C5 για να δούμε τώρα τι πρέπει να κάνουμε για να παραλληλοποιήσουμε το πρόγραμμα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα μπορούσαμε αρχικά να ξεκινήσουμε να βάλουμε μία δομή πράγμα από εδώ κάτω. Πράγμα OMP Parallel. Μετά την initialize εδώ πέρα να βάζαμε μία δομή πράγμα OMP Parallel for και πριν γράψει πάνω στο mal εδώ πέρα να βάζαμε πράγμα OMP critical, τη δομή critical, για να ξέρουμε ότι θα μπει μια φορά και θα τα γράψει σωστά τα αποτελέσματα. Επίσης μέσα στη void initialize array from file θα μπορούσαμε, αφού δηλώσουμε το δίκτυο file τύπου file, να βάλουμε ένα πράγμα OMP parallel και αντίστοιχα στην print results μετά τη δήλωση των μεταβλητών πράγμα OMP parallel. Για να το δοκιμάσουμε λοιπόν αυτό. Βλέπω ότι περνάει με επιτυχία από το compile. Δίνουμε 1, 2, 3, 4, 5. Παίρνουμε τα αποτελέσματα σωστά και βλέπουμε ότι όντως ο χρόνος είναι μικρότερος από το χρόνο του σηριακού προγράμματος. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε πετύχει την παραλληλοποίηση και την έχουμε κάνει και σωστά. Οπότε λοιπόν έχουμε το παραδοτέο C5, έχουμε και τη θεωρητική ερώτηση α4 να χρονομετρήσουμε το παράλληλο πρόγραμμα. Περνάμε λοιπόν στο τελευταίο στάδιο του εργαστηριακού φυλαδίου, που είναι ο υβριδικός προγραμματισμός, MPI και OpenMP. Η χρήση λοιπόν στο ίδιο πρόγραμμα διαφορετικών μοντέλων παράλληλου προγραμματισμού με τέτοιο τρόπο ώστε να υποφεληθούμε από τα πλεονεκτήματα και να απαλύνουμε τα μειονεκτήματα των διαφορετικών μοντέλων. Εδώ αναφερόμαστε λοιπόν στο μοντέλο πολυνηματικού προγραμματισμού που εφαρμόζεται σε συστήματα μοιραζόμενης μνήμης, OpenMP, και στο μοντέλο μετάβιβας μηνυμάτων που συνήθως έχει εφαρμογή σε συστήματα κατανεμημένης μνήμης, OpenMPI δηλαδή. Η εισαγωγή του MPI σε εφαρμογές OpenMP επιτρέπει την εκτέλεσή του σε συστοιχείς από symmetric multiprocessors ή και multi-core υπολογιστές. Η εισαγωγή του OpenMP σε εφαρμογές MPI βοηθά στην αποδοτική χρήση των SMP ή και multi-core υπολογιστών μιας συστοιχίας. Είναι γεγονός ότι το MPI αναγνωρίζει τους πίνους στους διαφορετικούς επεξεργαστές που επικοινωνούν μέσω ουρών μηνυμάτων, αλλά μπορεί να διαχειριστεί μόνο στατικές διεργασίες και όχι δυναμικά μεταβαλλόμενα νήματα. Η εξαρχή σχεδίαση ενός προγράμματος με χρήση MPI και OpenMP βοηθά στη βελτίωση της απόδοσης και της κλιμάκωσης εφαρμογής. Το MPI αναλαμβάνει τη διανομή, συλλογή και επικοινωνία δεδομένων μεταξύ των υπολογιστών της συστοιχίας, ενώ το OpenMP αναλαμβάνει το διαμοιρασμό της εργασίας και του δεδομένου σε κάθε ένα υπολογιστή της συστοιχίας. Έχουμε λοιπόν δύο επίπεδα παραλληλισμού. Κατανομή εργασίας δεδομένων στους πολυπύρηνους SMP υπολογιστές συστοιχίας και κατανομή της εργασίας δεδομένων στους πυρήνες CPUs κάθε υπολογιστή της συστοιχίας. Για το MPI τώρα, είναι το de facto πρότυπο προγραμματισμού συστημάτων κατανεμημένης μνήμης με μεταβίβαση μηνυμάτων. Διαθέτει υλοποίηση σε πολλές γλώσσες, αρχιτεκτονικές και τοπολογίες. Χρησιμοποιεί το μοντέλο ανάπτυξης κώδικα SPMD ή αλλιώς Single Program Multiple Data που διευκολύνει τον προγραμματισμό. Η επικοινωνία είναι ρητή και μέσω αυτής επιτυγχάνεται και ο συγχρονισμός μεταξύ υπολογιστών. Δημιουργεί μια διεργασία να επεξεργαστεί η οποία ζει καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης και διαχειρίζεται τα δεδομένα. Ενώ το OpenMP
είναι το de facto πρότυπο προγραμματισμού μοιραζόμενης μνήμης με χρήση νημάτων. Υποστηρίζεται από όλους τους κύριους μεταπολιτιστές, σε C++, Fortran και υπάρχει και σε Java. Χρησιμοποιεί compiler directives που διευκολύνουν τον προγραμματισμό. Η επικοινωνία και ο συγχρονισμός επιτυγχάνονται έμεσα μέσω της πρόσβασης στη μοιραζόμενη μνήμη. Δημιουργεί μια διεργασία, ή αλλιώς master thread, η οποία ζει καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης και δημιουργεί τερματίζει νήματα τα οποία προσπελάβουν κοινά δεδομένα. Ακολουθεί ένα παράδειγμα εντός του εργαστηριακού φυλαδίου. Σχετικά με τη μεταγλώττιση μας δίνονται κάποιες οδηγίες. Μας λέει ότι το MPI αναλαμβάνει την επικοινωνία και τον συγχρονισμό ενώ το PNMP τους υπολογισμούς. Και σημεία που χρειάζονται λοιπόν προσοχή είναι ο λόγος υπολογισμού πως επικοινωνία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υψηλός. Το OpenMP πρέπει να κάνει όσο το δυνατή μεγαλύτερη χρήση των επεξεργασιών να υπολογιστεί. Και το MPI είναι πιο αποδοτικό όταν εκτελεί σχετικά συγκεντρωμένη και βαριά επικοινωνία. Έτσι λοιπόν καλούμαστε εμείς το παραδοτέο σε 6 να υπολογίσουμε το P σε αρχείο μόνο μας 6.c χρησιμοποιώντας MPI και OpenMP. Αρχικά λοιπόν δημιουργούμε το αρχείο και μας δίνονται κάποιες οδηγίες. Το MPI δημιουργεί μια διεργασία να υπολογιστεί. Συνολικά δημιουργούνται numprox διεργασίες. Η διεργασία αυτή λειτουργεί και ως master OpenMP thread για κάθε υπολογιστή. Κάθε master thread δημιουργεί OMP numthread νήματα. Οι διεργασίες αριθμούνται από το myRank και τα νήματα από το ζεύγος myRank, myThread, underscore ID. Η επικοινωνία και ο συγχρονισμός ελέγχονται από το master thread ή τη διεργασία MPI κάθε υπολογιστή. Εναλλακτικά η επικοινωνία θα μπορούσε να αποδοθεί στα νήματα. Ο υπολογισμός έτσι είναι πιο ευέλικτος και ασύγχρονος, αλλά ο συγχρονισμός πιο δύσκολος. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να ορίζουμε τις βιβλιοθήκες που θα χρειαστούμε. Θα ορίσουμε λοιπόν αρχικά μία συνάρτηση func που πέταξε σαν παράμετρο με μεταβλητή διπλής ακριβίας, πραγματική μάλλον διπλής ακριβίας, το χ. Και αυτό που θα κάνει θα είναι να επιστρέφει το 4,0 δια 1,0 συν χ επί χ. Κλείνει. Τέλος και clean. Και περνάμε τώρα στη main. Ξεκινάμε λοιπόν και ορίζουμε τις παρακάτω μεταβλητές. Number of intervals, το interval, το scatter size και το number of threads. Στη συνέχεια ορίζουμε το myRank, το numprox, το thread ID, το start και το end. Ορίζουμε το iprog, το root ίσον με το 0 και τη μεταβλητή valid. Ορίζουμε επίσης τα source, source tag, το destination, destination tag, μετά ως W ορίζουμε το myP, το P, το H, το total sum, το H, το partial sum και το final sum και τη μεταβλητή status τύπου MPI status. Ξεκινάμε λοιπόν την αρχικοποίηση του MPI. Παίρνουμε το μέγεθος του communicator. Ωραία. Παίρνουμε το rank. Τώρα θα πούμε αν το myRank είναι ίσο με τη μεταβλητή root, τότε το number of intervals
πάει στα 1000. Θα χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση broadcast για να στείλουμε σε όλα τα ranks το number of intervals, size of, στην ουσία εδώ είναι το size of που είναι 1. Χρησιμοποιούμε το MPI, ότι χρησιμοποιούμε ακέραιους, MPI in, destination, tag δεν θα χρησιμοποιήσουμε και το MPI com world. Θα πούμε τώρα, εάν το my rank είναι ίσο με root, το scatter size θα είναι number of intervals διά numprox. Ξαναχρησιμοποιούμε την broadcast για να στείλουμε σε όλα τα ranks το scatter size, 1 είναι integer, destination root, MPI com world. Λέμε ότι το age είναι 1,0 διά, κάνουμε casting το number of intervals σε double number of intervals. Λέμε ότι το total sum είναι 0,0, το final sum 0,0 και το partial sum 0,0. Λέμε τώρα ότι το start είναι my rank επί scatter size συν 1, ότι το end είναι my rank επί scatter size συν scatter size. Θέτουμε 4 threads, omp set num threads 4, και τώρα λέμε πράγμα omp parallel for private ταχύ και interval. Όπα. Και θα πούμε τώρα for interval ίσον με start, interval μικρότερο ίσο του end, interval συν ίσον 1. Το χ είναι hp casting σε double του interval μείον 0,5. Βάζουμε, χρησιμοποιούμε τη δομή critical και θα πούμε ότι το partial sum είναι συν ίσον func του χ. Κλείνει for. Στην ουσία έχει κλείσει και το πρώτο και το δεύτερο, μάλλον και το πρώτο και το δεύτερο πράγμα close. Μετά λέμε ότι το myp είναι partial sum επί age. Μετά θα χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση MPI reduce. Θα εξηγήσουμε σε λίγο τι κάνει. Με παραμέτρους το και myp και π, 1. Έχουμε να κάνουμε με double αριθμούς. MPI sum root MPI com world. Ωραία. Μετά θα πούμε if my rank ίσον με root, printf p επί της 100.16f slash n, p, κλείνει. Χρησιμοποιούμε τον MPI finalize για το MPI. Κλείνει και αυτό. Το αποθηκεύουμε. Και πριν ξεκινήσουμε το οτιδήποτε, να μιλήσουμε για τη χρήση
της MPI Reduce. Συνοπτικά η MPI Reduce τι κάνει, κάνει reduce τα values ή αλλιώς τις τιμές σε όλες τις διεργασίες σε μία συγκεκριμένη τιμή. Ή αλλιώς, και όπως λέει στα αγγλικά στο man page, λέει reduces values on all processes to a single value. Να δούμε λοιπόν αν έχουμε επιτύχει το πρόγραμμα. Καταρχάς, να το κάνουμε σωστά compile. Γράφουμε MPI CC πλην πλην ο sex.sem πλην πλην fopenmp σε X. Για να δούμε λίγο. Μήπως δεν ήθελε τα διπλά. Όντως δεν ήθελε τα διπλά. Και αν τρέξουμε το σε 6, βλέπουμε ότι όντως το αποτέλεσμα είναι 3,14 κτλ. Μας εμφανίζει τόσα πολλά στοιχεία, γιατί μέσα στο αρχείο, συγγνώμη, στην εκτύπωση, του είχαμε πει επί της 116, δηλαδή μέχρι και το 16ο δεκαδικό ψηφίο. Λοιπόν, τελειώσαμε λοιπόν και με αυτό το πρόγραμμα. Βλέπουμε ότι μας εμφανίζει σωστά αποτέλεσμα. Ένα δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα, το οποίο σίγουρα θέλει αρκετό ψάξιμο και στο ίντερνετ για να καταλάβουμε πώς είναι ο υβριδικός προγραμματισμός με OpenMPI και OpenMP. Γενικά ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν αρκετά απαιτητικό και σίγουρα θα δυσκόλευε τους περισσότερους από εμάς σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, το καταφέραμε να το κάνουμε και αυτό. Με τη χρήση της χρησιμοποίησαμε την MPI Broadcast, η οποία στέλνει προς όλες τις διεργασίες και τη στέλνει προς κάποια συγκεκριμένη. Αλλάζουν και λίγο οι παράμετροι σε σχέση με τις MPI Send και Receive και μπορούσαμε και τα ολοκληρώσαμε σωστά. Έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε και το 7ο εργαστηριακό φυλάδο με επιτυχία. Ένα σχετικά απαιτητικό θα το χαρακτήριζα και αυτό φυλάδιο. Ήταν το δεύτερο στο OpenMP. Δύσκολο και αυτό και απαιτητικό. Ήθελε αρκετά καλή γνώση του OpenMP. Ένα σχετικά καλό θεωρητικό υπόβαθρο ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να ολοκληρώσουμε τις εργαστηριακές ασκήσεις. Τέλειωσε έτσι λοιπόν με επιτυχία και το 7ο εργαστηριακό φυλάδιο και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.